Στην ίδια αίθουσα υπουργός Οικονομικών και Γενικός Ελεγκτής και αυτό υπό την σκιά του νέου μετόπου αντιπαράθεσης των δύο ανδρών, αυτή τη φορά για τις επισημάνσεις του Γενικού Ελεγκτή για τον τρόπο με τον οποίο έκλεισε και επίκτησε απόφαση του Υπουργικού για την συμφωνία με Freshfields. Θα μας τα δώσει σε λεπτομέρεια και θα μας τα πει καλύτερα ο Λεόντιος Χριστοδούλου από τη Βουλή. Λεόντια, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, από την Βουλή. Να πούμε, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για δαπάνη ύψους 400.000 ευρώ προς το νομικό οίκο Freshfields για νομικές υπηρεσίες σε σχέση με την πώληση της συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα συζητείται στην Επιτροπή Ελέγχου στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή, του Γενικού Εισαγγελέα και του Υπουργού Οικονομικών. Να πούμε, Κατερίνα, ότι στις 12 Μαρτίου του 2018 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα πληροφορώντας τον ότι στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, παρίσταται η ανάγκη μίσθωσης νομικών υπηρεσιών για εξειδικευμένα θέματα και ότι για τον λόγο αυτό υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου να προβεί σε μίσθωση νομικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο οίκο ιδιωτικού τομέα. Η συμφωνία του Υπουργείου με το νομικό οίκο υπογράφτηκε στις 28 Μαρτίου του 2018. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τόνισε ότι με την προαναφερόμενη επιστολή ημερομηνίας 12 Τρίτου του 2018, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε ελλιπώς τον Γενικό Εισαγγελέα. Μετά την ενημέρωση, επισημαίνει, δεν λήφθηκε οποιαδήποτε έγκριση από τον Γενικό Εισαγγελέα. Από την πλευρά του τώρα, Κατερίνα, ο Γενικός Εισαγγελέας τόνισε ότι ούτε έγκριση ζητήθηκε, ούτε νομικός οίκος κατονομάστηκε στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Επισήμανε ότι ο συγκεκριμένος οίκος Freshfields είναι ο ίδιος οίκος που οδήγησε την Δημοκρατία στο Διαιτητικό Δικαστήριο, ενεργώντας εκ μέρους του Ανδρέα Βιονόπουλου και της ΜΙΚ, ζητώντας αποζημιώσεις 1,05 δισεκατομμύρια. Σημασία έχει, είπε, ότι το Υπουργείο επέλεξε τον οίκο χωρίς έγκριση και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο παραβίασε το Σύνταγμα. Να πούμε, Κατερίνα, ότι από πλευράς του Υπουργός Οικονομικών είπε ότι δεν υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να δοθούν στον οίκο 400.000 ευρώ, αλλά απόφαση για να υπάρξει απευθείας ανάθεση. Η νομοθεσία, λέει, ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση και αυτό ακριβώς έχει γίνει. Η απόφαση, είπε, προέβλεπε ακριβώς ότι αυτή η απευθείας ανάθεση θα πληρωθεί από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Τώρα, Κατερίνα, σε σχέση με την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα ότι θα έπρεπε να αποκλειστεί ο συγκεκριμένος οίκος εξαιτίας του Ανδρέα Βγενόπουλου, προσωπικά, είπε, δεν θα είχε καμία ένσταση για επιλογή άλλου οίκου. Αν αυτό το δεδομένο, είπε, ήταν για το Γενικό Εισαγγελέα λόγος αποκλεισμού, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να εισηγηθεί εναλλακτική επιλογή. Δεν ήταν γνωστό ότι υπάρχει, είπε, τέτοιος αποκλεισμός, ούτε και σήμερα γνωρίζει αν υπάρχουν άλλοι οίκοι νομικοί που είναι σε κάποια λίστα αποκλεισμού. Κατερίνα, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Μάλιστα, και γέρο σε περίπτωση που έχουμε τις οποιασδήποτε δηλώσεις, Λεόντιε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.